Καλημέρα. Είναι η ώρα συνάντησης σε λίγο. Πρέπει σε 15 λεπτά να βρίσκομαι στο σημείο συνάντησης που είναι η λεωφόρο Μαραθώνος, εκεί που διασταυρώνεται με την λεωφόρο Σπάτων. Εδώ μπροστά μου είναι. Θα πάω να περιμένω εκεί πέρα το λεωφορείο και θα με οδηγήσει στο Πικέρμη. Δεν επέλεξα να ξεκινήσω κι εγώ από το Γέρακα, όπως ενδεχομένως να έχει επιλέξει κάποιος άλλος. Γιατί θα είναι 30 χιλιόμετρα και δεν ξέρω αν θα καταφέρω να βγάλω 30 χιλιόμετρα. Μπορεί να τα καταφέρω, αλλά για ασφάλεια καλύτερα να πάω στα 20 που ξεκινάω από το Πικέρμη. Βλέπω έχουν μαζευτεί αρκετοί, υπάρχουν και άλλα άτομα εκεί. Οπότε θα πάω να τους συναντήσω. Καλά, πρέπει να περάσει από κάτω. Γεια σας! Να μαντέψω αυτό είναι το σημείο. Το μάντεψα σωστά. Καλημέρα. Καλημέρα. Με τον καφέ είναι ωραία και το τσιγαράκι. Παράδειγμα προς αποφυγή. Μεγάλοι αθλητές κάνουν υποχρεωτικά ένα τσιγάρο πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα. Παράδειγμα Γιώχαν Κρόιφ. Ενδιαφέρον. Μπορείς να ξεκινήσω κι εγώ. Έχουμε κανένα ντόπιο ωραίο χαρμάνι. Κάτι θα βρούμε. Κάτι θα βρούμε. Α, έτσι τρέχει τη διαδρομή, δεν το ήξερα. Ναι, ναι, τι είχα. Θέλω κι εγώ να τρέξω έτσι. Τι. Πάω να σταθώ να τρέξω. Για πες μας. Α, ήταν έτσι. Τι ακριβώς είναι αυτός ο θεός. Γίνει για τη δωρεά οργάνωση. Ο αγώνας αυτός. Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στο μήνυμα του Ιάσονα που είχε σκοτωθεί έξω από τη Βουλή και που οι γονείς του δώρισαν τα όργανα του. Πάνω σε αυτό το μήνυμα γίνεται και ο αγώνας και εκεί είναι και όλη η φιλοσοφία δηλαδή. Να γίνουμε όλοι δωρεωτές οργάνων. Πώς μπορεί να γίνει κάποιος δωρεωτής οργάνων? Ουσιαστικά μπορεί να μπει μέσα στο site, να κάνει την αίτηση και από εκεί και πέρα μετά, αν κάποια στιγμή φύγει, να ξέρουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα όργανα. Ουσιαστικά είναι νομική διαδικασία. Ναι, ναι, καθαρά νομική. Ο καθένας όμως αποφασίζει μόνος του. Μπορούν βέβαια να αποφασίσουν και οι εκεί, αν κάποια στιγμή είναι κάτι απρόοπτο. Σήμερα έχουμε εδώ πέρα και τη μητέρα του Ιάσονα, η μητέρα που έχασε το γιο της και πήρε τη μεγάλη απόφαση να δωρήσει τα όργανα του μέσα στο πένθος που είχε για το δυστύχημα που έγινε. Αυτό είναι μεγάλη τιμή βέβαια και για τους αθλητές και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται τόσα χρόνια για να πάρει αυτό διαστάσεις στην πέρα μας. Πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι όλοι να προχωρούσαν. Μπορείς να νιώσεις πόσο έντονο είναι το πρόβλημα μόνο όταν θα φτάσεις να έχεις κάποιον πολύ κοντινό σου να αντιμετωπίζει το πρόβλημα και να βλέπεις εν αγωνίως το πόσο προσπαθεί να ζήσει και πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Άρα είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να ξέρουμε ότι αν κάποια στιγμή φύγουμε, αντί να πάνε τα όργανά μας έτσι, θα μπορούσαν να δοθούν σε ανθρώπους και να δώσουμε ζωή μέσα από αυτόν τον τρόπο. Μεγάλο δώρο, πολύ μεγάλο δώρο. Όντως, έτσι. Και βλέπουμε τώρα από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής από τον Εσόδρο Κόμπο να έρχεται ο λαμπαδιδρόμος, ο οποίος θα μας παραδώσει τη δάδα σε αυτό το σταθμό. Περίμενε, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν χωράμε. Δεν είχαμε ρουφήξει κοιλιά. Περίμενε, γιατί. Α, δεν χωράμε, λέει. Δεν πειράζει, θα πάω τρέχοντας. Γιατί χρειάζεται ένα πληροφορείο, γιατί δεν υπήρχε ένα βανάκι.
αγώνα. Ευχαριστούμε, γεια. Τα κλειδιά σου τα άφησες. Τα άφησα, ναι. Πού μου το κάνεις αυτό? Έλα. Medium παρήγγειλα. Πού είναι medium? Δεν έχει. Δεν έχει medium. Αυτή τι είναι? Extra large. Extra large. Medium. Ωπ, ωραίος, ωραίος. Έχουμε φτάσει στην πλατεία της Κερμίου, στο κέντρο δηλαδή της πόλης, και σε λίγο καταφτάνει η Δάδα με τους αθλητές που τη συνοδεύουν. Οπότε όλοι εδώ πέρα είμαστε έτοιμοι για να τους υποδεχτούμε και να συμμετάσχουμε κι εμείς, να συνεχίσουμε κι εμείς από εδώ και πέρα για τα 20 επόμενα χιλιόμετρα μέχρι το μαραθώνιο. Έρχονται, έφτασαν στο Πικέρμι κιόλας. Γρήγορη. Ήταν κάτι χώρο. Εγώ θα σταματήσω λίγο. Φύγαμε, ξεκινήσαμε κι εμείς λοιπόν μαζί με τους υπόλοιπους. Ενταχθήκαμε όλοι στην ομάδα και είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στο μαραθώνιο. Η Δάδα, να θυμίσω, ξεκίνησε από το Καλλιμάρμαρο στάδιο στο κέντρο της Αθήνας και τώρα βρισκόμαστε στο Πικέρμι. Σου τάξανε. Γαλακτοβούρικο. Ο σωστός ο δρομέας, ο μάγκας, ο έμπειρος. Μετά τους αγώνες, μετά έναν αγώνα, θα χτυπείς πρωτεΐνη. Αλλά είναι άχαρη και το γάλα. Θα βάλεις λίγο ζάχαρη, λίγο βουτυράκι. Είναι υπερτροφές αυτά. Τέλεια, τέλεια. Από εδώ και πέρα έτσι θα λες το διαιτολόγο μου. Έλα. Θέλω να φάω υπερτροφή, θέλω να φάω γαλακτοβούρικο. Πάμε, πάμε. Είναι λοιπόν ο Τόλης, ο αδελφός ο Τόλης, ο ασπόνδυλος. Αυτός όταν δεν τρέχει είναι καμπουριασμένος έτσι, δεν πάει. Όταν μπαίνει θα σε πάει με ένα αριθμό 358 για πλάκα. Έχει κάνει και ευχίδα. Και εγώ! Τώρα θα επέρναγα πάσα, πάσα. Δήμητρα και Φωκέρη. Το αστέρι του ευχίδα. Η κορινθιώτικη Σουλτανίνα. Η Σταφίδα. Με την κόρη της μπροστά. Με την κόρη της μπροστά που τη φωνάζει μαμά. Για μάτι μένει του γρανίτη, πες το. Ναι. Εκεί μπροστά, εκεί το καναρινάκι που δεν φοράει την πλούζα. Είναι ο Μίτσος ο Γεωργακόπουλος. Είναι το τέρι της Αθηνάς δασκαλάκι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπομονετικός. Την ακολουθεί ενώ δεν είναι μαραθωνοδρόμος. Δεν θέλει να κάνει μαραθώνιο. Από άποψη. Γιατί μπορεί να κάνει και μαραθώνιο και παραπάνω. Την ακολουθεί όμως όλες τις προπονήσεις. Και καταφέρνει να τη δεντώσει και να το δεντώσει αρε παράλληλα. Ανάλογα την προπόνηση που έχουνε. Μας έμεινε ένα ανηφορικό κομμάτι τώρα. Είναι λίγο δύσκολο. Και μετά έχουμε κάτι χώρο ευτυχώς. Αλλά εδώ θα θέλει λίγο προσοχή. Ελπίζω να μην κοπιάσουμε πάρα πολύ. Άρα. Λίγο πιο αργά για την ανηφόρα, λέω.
Φτάσαμε στη Νέα Μάκρη. Είμαι στα μισά της διαδρομής. Έχουμε κάνει 10. Εγώ δηλαδή έχω κάνει 10. Δεν θα έχει κάνει παραπάνω. Και έχουμε άλλα 10 για το τέλος. Όχι, ευθεία, όχι μέσα. Ευθεία. Και για όποιους δεν την αναγνώρισαν, αυτή είναι η πρωταθλήτρια, η Ντενής Δημάκη. Χαρά και τιμή που να βρίσκομαι εδώ. Χαρά και τιμή όλων μας, όλων. Ακριβώς. Φτάσαμε στο στάδιο. Γιάννη, μόλι θέλω να πω. Έλα, παίρνω. Φτάσαμε στο στάδιο του Μαραθώνα. Εδώ που γίνεται η κίνηση του Μαραθωνίου Δρόμου κάθε χρόνο, του Αυθεντικού Μαραθωνίου. Σε λίγο θα πάμε και στο Μουσείο του Μαραθωνίου. Όλοι όσοι είμαστε εδώ να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ο οργανωτής όλης αυτής της γιορτής είναι ο πρόεδρος του Ατλαντά Χριστόφορος Πολυδόρου. Μπράβο Χριστόφορε. Να γίνετε παιδιά. Είναι και γειτονάς μου στο γέρο. Λοιπόν, να γίνετε δωρητές οργάνων. Δεν κοστίζει τίποτα και σώζετε μέχρι 7 ανθρώπινες ζωές. Όταν πλέον η δικιά σας δεν θα είναι χρήσιμη. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει κάποιος σε έναν συνάνθρωπό του. Και πώς μπορεί να το κάνει αυτό, Χριστόφορε? Πολύ απλά. Μπορεί να κάνει μια δήλωση στο Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ότι μετά θάνατο θέλει να είναι δωρητής οργάνων. Απλά πράγματα. Γίνεται ηλεκτρονικά αυτό? Και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ, eom.gr. Ωραία, θα βρείτε και το σύνδεσμο κάτω στα σχόλια ή στην περιγραφή για να μπορέσετε να μπείτε πιο εύκολα. Ναι, να είστε καλά όλοι, παιδιά. Δίπλα από το γήπεδο, όπου ξεκινάει και ο μαραθώνιος κάθε χρόνο, ο αυθεντικός μαραθώνιος Αθήνας, είναι και το μουσείο, εκεί που πάμε τώρα. Να είσαστε προσεκτικοί, θα πάμε αριστερά, 2, 3 όσους χωράει, σιγά σιγά, για να μην κλείσουμε το δρόμο, 250 μέτρα είναι. Εδώ τελειώνει και το σημερινό επεισόδιο. Γραφτείτε. Έχω το σύνδεσμο κάτω. Γραφτείτε. Θα γραφτώ κι εγώ.